Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για την εξαιρετική προσπάθεια που έκαναν σε έναν βαρύ αγωνιστικά χώρο. Ευτυχώς προσπαθήσαν και παίξαν και δύο ομάδες ποδόσφαιρο. Αυτό μας ικανοποίησε. Αλλά από εκεί μετά, όσο και να κάνει, επειδή εμείς είμαστε κάθε παιχνίδι με την πλάτη στον τοίχο, όταν παίζει μια ομάδα που έχει αποκλειστικά και μόνο στόχο το πρωτάθλημα, καταφέρνει και κάνει και ευκαιρίες και δοκάρι και τέτοια εμφάνιση. Σίγουρα είσαι ικανοποιημένος, όμως δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων, γιατί εμείς είχαμε αποκλειστικά και μόνο στόχο σήμερα τη νίκη. Οι τρεις βαθμοί θα μας δίνανε μεγάλη δύναμη για τη συνέχεια, όμως δεν το βάζουμε κάτω. Θα παίζουμε έτσι όλα τα παιχνίδια και πιστεύω στο τέλος θα σώσουμε την παρτίδα. Όσον αφορά τη συνέχεια, τώρα ακολουθεί ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Θεωρείτε ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα η Αχαϊκή? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει εύκολο ή δύσκολο παιχνίδι. Εύκολα είναι τα παιχνίδια στο κύπελλο και δύσκολα στο κύπελλο. Πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε με εμφανίσεις σαν τη σημερινή και ακόμα καλύτερες, ότι έχουμε ελπίδες να πάρουμε βαθμούς σε οποιαδήποτε έδρα. Αλλά αυτό που πρέπει να εκμεταλλευτούμε πάντα είναι η έδρα μας. Νομίζω ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, αν και είχαμε κάποιες ευκαιρίες να πάρουμε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι εντάξει, παίζαμε με μια ομάδα που είναι σχεδόν στην κορυφή της βαθμολογίας και είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι άμα συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να αποτύχουμε τους στόχους μας. Όσον αφορά τη συνέχεια, τώρα ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Μπορεί να πάρει Αχαϊκή αποτέλεσμα? Νομίζω ότι το έδειξε και σήμερα, ότι κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω.